εκ του γεροντικού του Μεγάλου Βασιλείου, έλεγε κάποιος από τους γέροντες ότι ο Άγιος Βασίλειος, έχοντας επισκεφθεί ένα κοινόβιο, μετά την διδασκαλία όπου τέριαζε, που έπρεπε να κάνει, λέγει στον ηγούμενο: «Έχεις εδώ κανέναν αδελφό που να δείχνει υπακοή?» Το απαντά εκείνος: «Όλοι δούλοι σου είναι και προσπαθούν με ζήλο να σωθούν, δεσπότη μου». Και πάλι του λέγει: «Έχεις κανέναν όπου πραγματικά να δείχνει υπακοή?» Και εκείνος απαντάει στο Μέγα Βασίλειο, φέρνοντάς του έναν αδερφό. Και ο Άγιος Βασίλειος τον έβαλε να υπηρετεί κατά το πρόγευμα. Αφού δε απόφαγαν, έδωσε στον Άγιο να νυφθεί. Και του λέει ο Άγιος Βασίλειος: «Έλα να σου δώσω κι εγώ να πλύνεις τα χέρια σου». Και εκείνος υπακούντας δέχτηκε να του χύνει νερό ο Άγιος. Και του λέγει: «Όταν επιστρέψω στον κλήρο μου, έλα να σε κάνω διάκονο». Και σαν έγινε αυτό, τον έκαμε πρεσβύτερο. Και τον πήρε μαζί του στην Επισκοπή, χάρη στην υπακοή του. Βλέπουμε δηλαδή πόσο μεγάλος Άγιος ήταν ο Μέγας Βασίλειος και πόση διάκριση είχε, που καταλάβαινε αν κάποιος έκανε υπακοή από ανθρωπαρέσκεια ή αν πραγματικά έκοβε το θέλημά του. Γιατί πραγματικά υπάκουος είναι αυτός ο οποίος καταδέχεται να υπηρετείται ακόμα και από τους ανωτέρους του, εφόσον εντέλεται γι' αυτό. Έλεγε έτσι των γερόντων ότι ο Άγιος Βασίλειος εν κοινοβίω παραβαλών, μετά την πρέπουσα διδασκαλία, λέγει το ηγουμένο: «Έχεις αδελφόν όδε έχονται υπακοή?» Ο δε λέγει αυτό: «Πάντες δούλοι σου εσύ και σπουδάζου σε ισοθήνε, δέσποτα». Πάλι λέγει αυτό: «Έχεις εν αληθεί Αττινά έχοντα υπακοή?» Και τότε κατάλαβε ο ηγούμενος και είναι και αυτό έναν αδελφό. Και χρήσα το αυτό εις το άριστον υπηρετήν, ο Άγιος Βασίλειος. Μετά δε το γεύσαστε, έδωκεν αυτό νύψαστε. Και λέγει αυτό ο Άγιος Βασίλειος: «Δεύρω καγώ, δώσωση νύψαστε». Ενώ αυτός ήταν επίσκοπος, καταδέχεται να ταπεινωθεί και δοκιμάζει συνάμα τον υποτακτικό, εάν έχει υπακοή, και του λέγει: «Φέρε να σου ρίξω κι εγώ νερό να νυφθείς». Ο δε κατεδέξα του αυτού επιχαίοντας το είδωρ. Και λέγει αυτό ότι όταν εισέρχομαι εις το ιερατείον, δεύρω ή να ποιήσω σε διάκονο. Κατάλαβε ο Άγιος Βασίλειος ότι αυτός ο υποτακτικός είναι αληθινά εργάτης της υπακοής και του λέγει: «Έλα να σε κάνω διάκονο». Και εκείνος πάλι, χωρίς να φέρει καμία αντίρρηση, πήγε και τον έκανε και διάκονο και πρεσβύτερο και τον πήρε μαζί του στο Επισκοπείο. Του Αβά Βυσαρίωνος, έλεγε ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνος, ότι οδευόντων ήμουν ποτέ εις όχθαν της θαλάσσης, εδίψησα. Ενώ περπατούσαμε στην όχθη της θάλασσας, δίψασα, λέει ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνος. Και είπον το Αβά Βυσαρίωνη: «Αβά διψώ πάνι». Και επί ίσως ευχήν ο γέρον, λέγει με: «Ποιε εκ της θαλάσσης?» Και είπε στο γέροντα τον Αβά Βυσαρίωνα: «Αβά, διψάω πάρα πολύ». Και ο γέροντας έκανε ευχή και μου λέει: «Πιες από τη θάλασσα». Και γλυκάνθη το είδωρ και έπιον. Και έγινε γλυκό το νερό και ήπια. Εγώ δε ίντλησα εις το Αγγείον, μήποτε παρεκεί διψήσω. Και εγώ πήρα λίγο νερό και το έβαλα και στο Αγγείο, μήπως και πιο πέρα διψάσω. Και ειδών ο γέρον, λέγει με: «Γιατί ίντλησας?» Και με είδε ο γέροντας και με ρωτάει: «Γιατί πήρες νερό στο Αγγείο?» Λέγω αυτό: «Συγχώρησό με, μήποτε παρεκεί διψήσω». Και είπε ο γέρον: «Ο Θεός όδε και πάντη Θεός». Το ρώτησε ο γέροντας: «Γιατί πήρες νερό, γιατί φύλαξες νερό?»
Και του λέγω, για συγχώρεσέ με, μήπως πιο πέρα διψάσω. Και του λέω γέροντας, ο Θεός είναι εδώ, αλλά και ο Θεός είναι παντού. Επομένως, αυτό το θαύμα που έκανε εδώ και μας χάρισε γλυκό νερό μέσα από τη θάλασσα για να πιούμε, ο ίδιος Θεός θα μας χαρίσει και πιο πέρα. Δεν χρειάζεται να αποθηκεύεις. Τέτοια ήταν η πίστη, αλλά και το χάρισμα της θαυματουργίας των Αγίων Πατέρων. Δεύτερο απόφθεγμα, το Αβάβης Αρίωνος. Άλλοτε, επειδή το χρειάστηκε, έκανε προσευχή και διάβηκε τον ποταμό Χρυσορώα με τα πόδια και βγήκε αντίπερα. Δηλαδή ο Αβάβης Αρίωνος, κάποτε που ήταν ανάγκη, πέρασε το ποτάμι με τα πόδια και πέρασε στην απέναντι όχθη. Εγώ δε θαυμάζοντας, του έβαλα μετάνια και του είπα, «Πώς αισθανόσουν τα πόδια σου, καθώς περπατούσες στο νερό?» Και είπε ο γέρον, «Έως τους αστραγάλους αισθανόμουν το νερό, και το υπόλοιπο ήταν στερεό». Δηλαδή ουσιαστικά ο γέροντας περπάτησε πάνω στο νερό. «Έως των αστραγάλων αισθανόμουν του ύδατος, το δε λοιπόν είναι στερεόν». Τρίτο απόφθημα. Άλλοτε πάλι υπαγόνταν ημών προς την αγέροντα, ήλθαν ο ήλιος στο δίνε. Ενώ περπατούσαμε, ήρθε ο ήλιος στη δύση του. Και ευξάμενος ο γέρον είπε, «Δέω μέσου, Κύριε, στήτω ο ήλιος, έως σου φθάσω εις τον δούλον σου και αγένετο ούτως». Και παρακάλεσε, προσευχήθηκε ο γέροντας, ο Αβάβης Αρίων, και είπε, «Σε παρακαλώ, Κύριε, σταθεί ο ήλιος, έως ότου φθάσω στον δούλο σου». Και έγινε έτσι. Δηλαδή πόσο είχαν χάρη οι Άγιοι που σταματούσαν και την πορεία του ήλιου και την πορεία του 24ωρου. Τέταρτο απόφθεγμα. Άλλοτε πάλι ήρθαν στο κελίον αυτού και έβρουν αυτό αισθηκότα εις ευχήν και χείρες αυτό εκτεταμένο εις τον ουρανό. Έμενε δε επί 14 ημέρας του τοπιών. Και μετά τούτο εφώνησέ με και είπε με, ακολούθη με. Άλλη φορά πήγα στο κελί του και τον βρήκα να στέκεται σε προσευχή και να έχει τα χέρια απλωμένα στον ουρανό. Εξακολούθησε δε να το κάνει αυτό επί 14 ημέρες. Προφανώς ήταν σε κατάσταση θεωρίας του Θεού, σε κατάσταση θεώσεως, όπου πλέον σταματάει κάθε άλλη βιολογική ανάγκη του ύπνου και του φαγητού. Και κατόπιν με φωνάζει και μου λέει, ακολούθησέ με. Και εξελθόντες επορεύθημε στην έρημο. Και βγήκαμε λοιπόν και βαδίσαμε στην έρημο. Και διψήσας είπω, να βά διψώ. Και αφού διψασά, του είπα, γέροντα διψάω. Και λαβώνω γέρον το μιλωτάριόν μου, απήλθεν ως ήλιθου βολήν. Και επίση ευχήν είναι και με αυτό με στον ύδατο. Και αφού πήρε ο γέροντα το μιλωτάριό μου, το μανδύα μου, απομακρύθηκε σε απόσταση όσο φτάνει μια πέτρα, άμα τη ρίξεις. Και αφού προσευχήθηκε, μου τον έφερε γεμάτο με νερό. Περιπατούντες δε ήλθομεν κατά την ως Πηλαίου, και εισελθόντες έβρωμε την αδελφόν καθεζόμενον και εργαζόμενον σειράν και μη ανανεύοντα προς εμάς, μήτε ασπαζόμενον, μήτε όλος θέλοντα συνάρε λόγων με θυμών. Και έτσι βαδίζοντας φτάσαμε σε ένα σπήλαιο, μπήκαμε και βρήκαμε κάποιον αδελφό που καθόταν και έπλεκε φοινικόφυλλα, έπλεκε τη σειρά, χωρίς να σηκώσει τα μάτια του σε εμάς, μήτε να μας χαιρετήσει και μήτε ήθελε να ανταλλάξει μαζί μας τον παραμικρό λόγο. Και μου λέει ο γέρον, ας φύγουμε από εδώ. Φαίνεται ότι ο γέρον κρίνει ότι δεν πρέπει να μιλήσει μαζί μας. Και βαδίσαμε στην Λυκό έως ότου φτάσαμε στον Αβά Ιωάννη. Και αφού χαιρετηθήκαμε μαζί του, κάναμε προσευχή. Ύστερα κάθισαν να μιλήσουν για την μυστική θεωρία
όπου είδε ο δε Αββάς Βυσαρίων είπε ότι βγήκε απόφαση να γκρεμιστούν τα ιερά. Και έγινε έτσι και γκρεμίστηκαν. Ενώ διγυρίζαμε, φτάσαμε πάλι στο σπήλαιο όπου είδαμε τον αδελφό. Και μου λέει ο γέρον, ας μπούμε σε αυτόν, μήπως ο Θεός τον φώτισε να μας μιλήσει. Και μπαίνοντας τον βρήκαμε να έχει τελειώσει τον επίγειο βίο του. Και μου λέγει ο γέρον, έλα αδελφέ να τον σαβανώσουμε για ταφή, γιατί γι' αυτό μας έστειλε ο Θεός εδώ. Ενώ δε τον σαβανώναμε για να τον θάψουμε, διαπιστώσαμε ότι ήταν γυναίκα στο γένος. Και θαύμασε ο γέρον και είπε, κοίτα πώς και οι γυναίκες καταπολεμούν τον σατανά και εμείς στις μοναστικές πολιτείες χάνουμε τον καιρό μας. Και αφού δοξάσαμε τον Θεό όπου υπερασπίζεται όσους τον αγαπούν, φύγαμε από εκεί. Μια πραγματικά θαυμαστή ζωή. Πέμπτο απόφθεγμα. Ήρθε κάποτε στη Σκήτη ένας δαιμονιζόμενος και έγινε προσευχή για αυτόν στην εκκλησία. Αλλά ο δαίμον δεν έβγαινε από μέσα του, γιατί ήταν σκληρός. Και λένε οι κληρικοί, τι να κάνουμε τώρα με αυτόν τον δαίμονα. Κανείς δεν μπορεί να το βγάλει παρά μονάχα ο Βάς Βυσαρίων. Αλλά και αν τον παρακαλέσουμε γι' αυτό, δεν εννοεί να έρθει εις την εκκλησία. Δηλαδή δεν θα έρθει καν στην εκκλησία, γιατί ήταν άκρος ταπεινός. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε. Έρχεται, όπως ξέρουμε, πρωί στην εκκλησία πριν από όλους. Θα βάλουμε λοιπόν τον άρρωστο να πλαγιάσει στον τόπο του. Και όταν θα μπαίνει, θα σταθούμε για προσευχή, θα του πούμε «Ξύπνα και τον αδελφό Άβα». Έτσι και έκαναν. Και σαν ήρθε ο γέρον το πρωί, στάθηκα για προσευχή και του λένε «Ξύπνα και τον αδελφό». Και του είπε ο γέρον «Σήκω, έβγα έξω». Και ευθύς βγήκε από αυτόν ο δαίμον και έγινε ο άνθρωπος από εκείνη την ημέρα. Να είναι με αυτό το αγαθό τέχνασμα. Έτσι ξεπέρασαν την ταπεινοφροσύνη του Αγίου κατά κάποιο τρόπο και ο αδερφός θεραπεύτηκε. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.